Η Αυλαία παρουσιάζει το πρόσωπο της Αλίκης Καγιαλόγλου. Την είδα την ξανθούλα, την είδα ψεσαργά. Η αυθεντική ερμηνεύτρια του Μάνου Χατζηδάκη σε μοναδικές στιγμές. Περιμπάνου τη λέγαν τα παιδιά, περιμπάνου, κι ήτανε 15 χρόνο. Σκηνοθεσία Φάνος Χρυσοβέργης. Φίλοι μας, το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με τη σειρά Εφηβικά Όνειρα που παρακολουθεί τις περιπέτειες και τα προβλήματα μιας ομάδας εφήβων. Στη συνέχεια, η παιδική σειρά κινουμένων σχεδίων Οι Τρεις Σωματοφύλακες, Τα Μικρά Παραμύθια και η παιδική σειρά Ραχάν. Θα ακολουθήσει η εφηβική σειρά καναδικής παραγωγής Radio Detectives. Η αισθηματική σειρά Έρωτες-Έρωτες στις 4.30 και στις 5 το απογευματινό δελτίο ειδήσεων. Στην εποχή της γέννησης, της φωτιάς, του νερού, της γης και του ουρανού, μια έκρηξη αποχωρεί στο Ραχάν από τη φυλή του. Ραχάν. Μόνος του θα πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό του, να αγωνιστεί κατά της τυραννίας, να αντιμετωπίσει τους φόβους του. Θα τα καταφέρει να επιζήσει. Ραχάν. Ραχάν. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στις 4:20 το μεσημέρι. Radio Detectives. Ο Τόμ και η Τζούλη είναι οι νεαροί Sherlock Holmes που αναλαμβάνουν να λύσουν όλα τα δύσκολα. Τους δαιμόνιους Radio Detectives δεν σταματά καμία δυσκολία. Radio Detectives. Δράση, ένταση, εξυπνάδα και χιούμορ στην εφηβική σειρά καναδικής παραγωγής. Radio Detectives. Καθημερινά στις 4:10 το απόγευμα. Δείτε από την Ελληνική Τηλεόραση 2 μια ενδιαφέρουσα σειρά ντοκιμαντέρ «Ο Ελληνισμός στις κοινοπολιτείες ανεξαρτήτων κρατών». Ο φακός της ΕΤ 2 μας μεταφέρει σε 4 χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Την Αρμενία, Γεωργία, Ρωσία, Ουκρανία. Όπου το ελληνικό στοιχείο είναι έντονο. Μαρτυρίες ανθρώπων, εικόνες και στιγμιότυπα δίνουν το στοιχείο του ελληνισμού. Σκηνοθεσία Γιώργος Μούλιος. Ο ελληνισμός στις κοινοπολιτείες ανεξαρτήτων κρατών. Αυτή την Πέμπτη στις 8:15. Κύπρος των 600.000, που στις 20 Ιουλίου του 1974, την Αυγή, δέχθηκε την απρόκλητη επίθεση της Τουρκίας στο... Απόψε, στις 9:30, επιχείρηση Ατήλας, 20 λεπτό ντοκιμαντέρ σε παραγωγή ΡΙΚ. Ο κύριος Λάμπης έκανε βρωμόδουλες. Πέταγε παντού σκουπίδια, βρώμιζε τις γειτονιές. Κάποτε ξυπνάει ο κόσμος και θυμώνει για καλά. Δεν αντέχει πια ένα Λάμπη την Αθήνα να βρωμά. Τέλος Λάμπη, μια Αθήνα να λάμπει. Θέλουμε όλοι εδώ.
για μια Αθήνα να λάμπει. Άλλαξε μυαλό. Τώρα όλοι μαζί για μια Αθήνα να λάμπει.